Τα πιο ωραία παιδιά στον κόσμο είστε. Τα καλύτερα αδέρφια του πλανήτη. Λοιπόν! Δημήτρη! Γεια σας, Τέκη Σύριους. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να σας παρουσιάσουμε ένα πληκτρολόγιο το οποίο στιγμή που γυρίζετε το βίντεο δεν έχει καν κυκλοφορήσει στην Ελλάδα. Έχει σταλεί από τη Moto Speed Greece και πρόκειται για το K83, ένα πολύ ιδιαίτερο πληκτρολόγιο. Θα μας πει ο Αλέξης γιατί είναι ιδιαίτερο. Ξεχωριστό στο δομέα του και γιατί είναι δύο. Είναι δύο, Δημήτρη, γιατί θα γίνει διαγωνισμός και το ένα θα το κερδίσει ένας από εσάς. Και γιατί είναι ιδιαίτερο, θα μου πεις. Μηχανικό πληκτρολόγιο, ασύρματο και ενσύρματο. Μικρό σε διαστάσεις, με λεντάκια, πολύχρωμο, RGB, gaming. Όλα αυτά, ένα συνοθήλευμα. Moto Speed Greece μας το στέλνει, το βρίσκουν όλοι στους επίσημους μεταπολιτές της Moto Speed Greece. Έτσι, αυτά είναι, αυτά είναι. Ενδεικτική τιμή, πόσο περίπου θα πωλείτε? 55 με 60 ευρώ μηχάνη. Και όσο ο Αλέξης εδώ ανοίγει τη συσκευασία από το Moto Speed K83, εγώ να σας πω ότι υποστηρίζει το πάτημα όλων των πλήκτρων μαζί, χωρίς να υπάρχει conflict. Δηλαδή, μπορείς να τα πατήσεις όλα μαζί ταυτόχρονα και να τα δεχτεί, χωρίς να κολλήσει κάποιο από αυτά στην εντολή. Αυτό στην ενσύρματη λειτουργία. Στην ασύρματη μέσω Bluetooth μπορείτε να πατήσετε μέχρι και 10 πλήκτρα όλα μαζί και να τα πιάσει όλα. Του βγάζω τα φωτιά, ρε. Προφανώς είναι συμβατό με όλα τα PC, Mac, iOS, Android, όλες τις συσκευές που δέχονται Bluetooth και μπορούν να δουλέψουν με πληκτρολόγιο. Και όπως θα δούμε, έχουμε την έκδοση με blue switches, με μπλε διακόπτες, βγαίνουν και με red διακόπτες, με κόκκινους. Έχουμε λοιπόν user manual στα αγγλικά που μας δείχνει και πώς δουλεύει. Τι συνδυασμοί πλήκτρων υπάρχουν για να ανάψουν τα φωτάκια κτλ. Το κρατάμε το μάνιουαλ γιατί το χρειαζόμαστε στην παρούσα φάση. Πρώτα απ' όλα από θέμα βάρους. 655 γραμμάρια. Φορητό, αλλά πολύ στιβαρό παράλληλα. Τι σημαίνει το βάρος θέλω να δω. Το βάρος. Αυτό που κάνει ο Αλέξης. Δηλαδή, αν το φέρει στο κεφάλι κάποιου, όχι λόγω βάρους, αλλά λόγω κατασκευής και στιβαρότητας, θα του κάνει μεγάλη ζημιά. Καλωδιάκι micro USB σε USB, είτε για να φορτίζουμε τη συσκευή άμα θέλουμε να δουλέψουμε με Bluetooth. Είτε άμα θέλουμε να το δουλέψουμε ενσύρματα. 1,5 μέτρο καλώδιο, ενισχυμένο, χοντρό, κορδόνι. Έχει αυτό τον ήχο του μηχανικού πληκτρολογίου. Και είναι compact, δεν έχει τα numpads. Είναι ίσως λίγο πιο αθόρυβο από ό,τι έχουμε συνηθίσει, το οποίο είναι καλό. Χωρίς να χαλάει το feeling, το feedback. Υποστηρίζει μέχρι 50 εκατομμύρια clicks η διάρκεια ζωής του, θα λέγαμε. Τώρα εδώ που το κάνω, δηλαδή μειώνεται η ζωή του. Ναι. Το οποίο είναι πολύ μεγάλο αριθμό προφανώς. Απέναντι. Και έχουμε και ένα εργαλείο για να βγάζουμε τα πλήκτρα. Άμα θέλουμε να τα καθαρίσουμε ή οτιδήποτε. Όπως θα δείτε, είναι μπλε οι διακόπτες. Θυμάστε που θα το ξαναβάλεις τώρα. Δεν χρειάζεται, φτάνει. Εδώ τα είδαμε. Φτάνει, Αλέξη. Το ξεδόντιασε. Οι μπλε διακόπτες, έχουμε ξαναπεί, είναι ιδανική και για gaming και για πληκτρολόγηση. Για κείμενα κτλ. Στην ουσία έχουν πολύ καλή επαναφορά και γρήγορη. Δεν είναι όπως τα πληκτρολόγια μεμβράνης δηλαδή. Απλά έχουν λίγο παραπάνω θόρυβο. Βάλε τα κουμπιά βασικά όλα πρώτα. Έχει το F6, πάει να βάλει το. 6 είναι η Τζίνα αυτό. Ο σχεδιασμός από το πλήκτρο είναι πολύ όμορφος. Κάνει μια κούρμπα στη μέση και είναι ανοιξωμένα τα πλήκτρα. Βέβαια, ένα παράπονο που έχω εγώ και πολλοί άλλοι από τη Moto Speed Greece είναι ότι δεν έχει ελληνικούς χαρακτήρες πάνω στα πλήκτρα. Εφόσον εισάγει σε ένα τέτοιο πληκτρολόγιο, κανονικά θα έπρεπε να έχει τους χαρακτήρες τους ελληνικούς πάνω στα πλήκτρα. Τώρα είναι και θέμα συνήθειας, επειδή άμα ξέρεις που βρίσκεται το κάθε πλήκτρο, δεν έχει θέμα. Δεν έχει ποδαράκια, αλλά είναι ήδη ανυψωμένο σε ένα καλό σημείο. Πίσω και τα τι έχει μετάλλι. Πλήκτρο ενεργοποίηση και πλήκτρο το οποίο διαλέγει iOS ή Android. Γιατί iOS ή Android? Γιατί μπορεί να το συνδέσει και με το κινητό σου. Και ταυτόχρονα να δώσει το κινητό σου και στον υπολογιστή σου, παράδειγμα. Το έχουμε συνδέσει μέσω Bluetooth με το κινητό μας. Και βλέπετε ότι ακόμα και σε αυτή τη λειτουργία τα LED ανάβουν κανονικά. Πώς το συνδέσαμε με το κινητό μας? Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο FN και ένα από τα 1, 2, 3. Μπορείς να συνδέσεις μέχρι 3 διαφορετικές συσκευές παράλληλα, ταυτόχρονα, μέσω Bluetooth. Για παράδειγμα, το λάπτοπ σου, το κινητό σου ή την τηλεόρασή σου. Και με αυτό το συνδυασμό πλήκτρο FN 1, 2, 3 αλλάζεις τις συσκευές. Πάμε να δούμε αν δουλεύει λοιπόν. Και όπως θα δούμε, μπορούμε να χειριστούμε και άλλες δυνατότητες, όπως για παράδειγμα να αλλάξουμε τη φωτεινότητα. FN και F1 χαμηλώνει. Τι λες, ρε φίλε. FN και F2 ανοίγει. Έχεις βάλει το F5 στο F2 και ανάποδα. Είσαι τελείως τραχανάς. Τώρα το είδες. Και εδώ να πω εγώ ότι αυτό είναι κάτι διαφορετικό σε σχέση με άλλα ασύρματα μηχανικά πληκτρολόγια που έχουμε ρίξει στο παρελθόν άλλων εταιριών. Ότι στην ασύρματη λειτουργία τους δεν είχαν τα FE. Ενώ εδώ έχεις και το FE. Και μπορείς να φτιάξεις και την ένταση. Κοίτα, χαμηλώνεις, ανοίγεις. Όλα από εδώ, multimedia που δουλεύουν και στο κινητό. Κοίτα.
Αν μπορείς να παίξεις ένα παιχνίδι. Μπαίνω Instagram. Ωπ, σκρολάρεις κάτω. Τι λες ρε. Με τυφλώνω, κάτσε το χαμηλώσω λίγο. Τιμολέων διαμαντής, το βλέπεις, και ανέβασε. Ε, μπερδεύουμε τώρα αφού τα έχει ανάποδα ρε. Έχει F6, F5 και πατάω και δεν κάνει αυτό που δείχνει εδώ πέρα το βελάκι. Τώρα όπως βλέπετε έχουμε βάλει το καλωδιάκι στο λάπτοπ. Για να δουλέψει ενσύρματα όμως, πατάμε FN και Tab πατημένο για 3-4 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει πράσινο το Caps Lock. Τώρα πλέον δουλεύει με τη συσκευή που έχουμε συνδέσει ενσύρματα. Και όπως βλέπουμε, δουλεύει κανονικά το πληκτρολόγιο στο λάπτοπ ενσύρματα. Άμα θέλουμε να το γυρίσουμε, FN Tab και πάει στο ασύρματο. Και έχουμε 1, 2, 3 για 3 διαφορετικές συσκευές. Όπως και με το κινητό, FN και F1 χαμηλώνει, F2 ανάβει τη φωτεινότητα, με το F4 ανοίγει νέο παράθυρο. F5 και F6 είναι για το φωτισμό του πληκτρολογίου. Μπορούμε είτε να το κλείσουμε τελείως, είτε να το ανοίξουμε μέχρι τέρμα. Με το FN και το scroll μπορούμε να κάνουμε εναλλαγή του FE είτε στο μόνιμο σταθερό που έχουμε εδώ πέρα στα χρώματα, είτε σε breathing mode που αναβοσβήνει. Είναι σειρές, δεν είναι full RGB, είναι κάθε σειρά έχει συγκεκριμένο χρώμα. Αυτό δεν αλλάζει. Εδώ το βλέπετε καλύτερα. Στην ουσία μπορούμε είτε να χαμηλώσουμε τελείως το φως, είτε να βάλουμε ένα συγκεκριμένο σημείο φωτισμού και να το βάλουμε ή breathing, να αναβοσβήνει ή να είναι τελείως σταθερό. Η πράσινη ένδειξη στο Caps Lock μας δηλώνει ότι λειτουργεί ενσύρματα. Άμα το πατήσουμε γίνεται κίτρινο για να καταλάβουμε ότι είναι ενεργοποιημένο το Caps Lock. Συμπέρασμα. Πολύ τιμή επιλογή. Κατασκευαστικά άψογο όπως μας έχει συνηθίσει η Motorsport, για τα λεφτά του πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή γιατί σου προσφέρει πολλές δυνατότητες παράλληλα. Δηλαδή ενσύρματη σύνδεση, ασύρματη σύνδεση, μηχανικά πλήκτρα και φωτισμό ο οποίος δεν είναι full RGB. Ναι. Έχει κάθε γραμμή ξεχωριστό χρώμα, αλλά έχει αυτή τη δυνατότητα. Ίσως το μόνο που δεν μου αρέσει. Ναι, θα μπορούσε να έχει περισσότερα FE, να είναι full RGB το πληκτρολόγιο. Αλλά και έτσι δεν είναι άσχημο. Όχι, ωραίο είναι. Όπως είπαμε, αυτό το ανοίξαμε, το άλλο είναι για διαγωνισμό. Θα το κερδίσει κάποιος από εσάς. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Λοιπόν, μετά από μια πολύ ωραία συζήτηση για το τι θα κάνει ο διαγωνιζόμενος, πού καταλήξαμε? Καταρχήν θα είναι διαγωνισμός μόνο μέσω YouTube. Αυτό που πάντα θέλατε. Αυτό που πάντα θέλατε. Στο σχόλιο λοιπόν που θα αφήσετε από κάτω, γράψτε ό,τι θέλετε. Στο τέλος μπορείτε να βάλετε hashtag Motospeed. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό και μπαίνετε στη λίστα για την κλήρωση. Μέχρι πότε, μέχρι πότε. Τρέχει ο διαγωνισμός από 6 Ιουνίου που ανεβαίνει το βίντεο μέχρι 13 Ιουνίου, έτσι. Μία εβδομάδα. Έχουν μία εβδομάδα περιθώριο να δηλώσουν συμμετοχή. Ο νικητής θα ανακοινωθεί με σχόλιο δικό μας μέσα στο βίντεο την επόμενη μέρα, 14 του μηνός, και με απάντηση στο δικό του σχόλιο για να του έρθει η ειδοποίηση ότι κέρδισε και να έρθουμε σε επαφή για να μας δώσει τα στοιχεία του και να το αποστείλουμε το δώρο. Μπορείτε να το βρείτε στους επίσημους μεταπολιτές της Motorsport Greece. Υπάρχει link στην περιγραφή. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας. Μαριονέτα σήμερα, τίποτα δεν έκανα. Έκανες. Την καμεραμάν έκανα. Πάλι την καμεραμάν έκανα. Ωπ.